Πόσα πολλά πράγματα έχουμε μοιραστεί τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί. Από τη γέννα μου, την εγκυμοσύνη μου με τη Λιδία, τη βάφτισή της, τον ερχομό του δεύτερου μας παιδιού, τη γέννηση του Χρήστου, τη βάφτισή του, τα γενέθλια όλων μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και τα χαιρόμαστε κάθε χρόνο. Για όλους μας, τις μετακομίσεις που έχουμε κάνει, στιγμές, τον γάμο μας, μαλλιά, 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 vlog μας φυσικά, όπως κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια μας, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, διατροφή, κιλά πάνω κάτω, προσπάθειες, νύχια, καθημερινότητα, σούπερ μάρκετ, ό,τι θες. Τόσο πολλά πράγματα όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Έχω αρκετά πραγματάκια να σας δείξω σε αυτό το vlog, οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Είναι μέρες γυρισμένα αυτά τα βίντεο, αλλά ανεβαίνουν τώρα γιατί τώρα βρίσκω χρόνο να ανέβουνε. Λοιπόν, έβαλα το τραπεζομάντιλο, το τζάμπο. Έβαλα το ρολόι από το τζάμπο, εκεί πέρα με βόλυψε πάρα πολύ. Έβαλα τα παιχνίδια του Χρήστου, τελικά είναι τόσο πολλά, οπότε τα έβαλα και γέμισε και με το παραπάνω και έχει και στις Λιδίας μέσα τα υπόλοιπα πράγματα και δικά του και υπάρχουν και ανάμεικτα μέσα, τέλος πάντων, και τα χαλάκια τους εδώ πέρα τους έβαλα στο δωμάτιο τους. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα μείνουν καθαρά, ειλικρινά, γιατί δεν ξέρω. Τουλάχιστον είναι πολύ οικονομικά, οπότε δεν με πολύ ενδιαφέρει και όλα σαν μετά. Λερώσουν πάρα πολύ και αυτά. Εδώ τις Λιδίας τα παιχνιδάκια. Έχουν και τα άλλα τους σάκους τέλος πάντων με τα παιχνίδια. Τους έβαλα και την κουρτίνα στο δωμάτιό τους. Αυτό εδώ πέρα με το Winnie πάνω και τέτοια. Και είμαστε έτοιμοι προς το παρόν. Μέχρι να πάρω και κάτι άλλα πραγματάκια σιγά σιγά. Εδώ πέρα σας κάνω και ένα έτσι όρθιο πλάνο. Να φαίνεται ακόμα καλύτερα. Αυτά γενικά. Και η κουρτινούλα τους μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά απλά πράγματα, απλά όμορφα, περιποιημένα και αυτά. Καλέ, τώρα καταφέρνω και σας μιλάω. Λοιπόν, είναι μεσημεράκι, κάνω και φαγάκι για να φάμε. Ο Χρήστος τον έχει κοιμηθεί στο καρότσι, τον έχει πάρει ύπνο στο καρότσι. Ξύπνησε. Όχι. Λοιπόν, οπότε, έχουμε φτιάξει το δωμάτιο των παιδιών. Και κάπως έτσι το κάναμε και η κουρτινούλα τους εδώ πέρα, σας το έδειξα. Αυτά. Απλά δεν σας είχα μιλήσει καθόλου έτσι το βλογκάκι μας. Τους έβαλα και τα χαλάκια τους εδώ πέρα και αυτά. Θέλω αργότερα να τους πάρω τραπεζάκι, καρεκλίτσες, να τους το βάλω εκεί πέρα από τα παιχνίδια, να τα βάλω μετά κάπου αλλού πίσω την πόρτα. Έχω χώρο να τους βάλω παιχνιδόκουτο. Το θέμα είναι να τους πάρω τραπεζάκι. Έχω εδώ να τους βάλω το παιχνίδι, ας πούμε. Να τους πάρω τραπέζι, δεν μπορούσαμε να το πάρουμε το τζάμπο, ήταν δεν χώραγε στο αυτοκίνητο και καρεκλίτσες και ναι, να τα βάλω εδώ πέρα, να έχουν να ζωγραφίζουν, να έχουν το δικό τους τραπεζάκι τέλος πάντων και τις καρεκλίτσες τους μέσα στο δωμάτιο. Αυτά γενικά. Τώρα κάνω μακαρονάκια με σάλτσα. Δεν θα πάμε πουθενά, μας έστειλε μήνυμα και η πολιτική προστασία το πρωί ότι θα ρίξει καρέκλες στην ουσία, θα βρέξει, θα έχει τέτοια, οπότε δεν το πιστέψαμε στην αρχή γιατί είχε φουλίο και τέτοια, αλλά τώρα έχει συνηθιάσει όλος ο ουρανός και μπορεί όντως και να βρέξει πάρα πολύ. Τώρα το μεσημέρι έγινε αυτό εδώ πέρα με τη συννεφιά, είχαμε ήλιο, κανονικότατα. Ναι, θα δείξει. Ωραία για να κάνω φαγάκι και έχω κάνει στο μούλτι κρεμμύδι και σκορδάκι. Το έχω βάλει τώρα να τσιγαριστεί μαζί με δαφνόφυλλα και θα βάλω ντοματοπολιτό και αυτό εδώ πέρα με κομμένες ντοματούλες μέσα που έχει. Έβαλα σκόνη σκόρδου, κάρι, κύβο, πιπέρι και είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Είχα κάνει και μακαρονάκια. Και έχω σερβίρει εδώ πέρα στα μικρά, η Λιδία έφαγε χωρίς να κοιμότανε. Υπέροχη αυτή η σαλτσούλα για μακαρόνια, να τη δοκιμάσετε. Βγαίνει πεντανόστιμη, ειλικρινά. Και θέλω να αλλάξω και αυτό εδώ πέρα τώρα. Να φέρω το άλλο το έπιπλο και αυτό, να το πάω εκεί πέρα που είναι υπολογιστής, που καθόμαστε να δούμε καμία ταινία και αυτά και ραδιαζόμαστε και κάτω και
το θέλουμε το ελπιζάκι πέρα, θα βλέπεις περισσότερο. Οπότε ναι. Λοιπόν, τα άλλαξα και ησύχασα. Τώρα μένει σκούπισμα σφουγγάρισμα και είμαστε έτοιμοι. Τα έκανα έτσι. Αυτά. Εδώ γίνανε ο καναπές έτσι, με βολεύει καλύτερα. Εκεί ο καθρέφτης είναι εντάξει. Τα επιπλάκια αυτό εκεί καλύτερα. Και το άλλο εκεί πέρα δίπλα που σας έδειξα, οπότε τα έκανα κάπως έτσι. Αυτά. Είναι καλύτερα τώρα. Τα επιπλάκια αυτό εκεί. Α, και είναι λίγο τιμόρροπο. Τέλος πάντων, ο καθρέφτης εκεί, γιατί εκεί είχε τρύπα, εγώ τον ήθελα πιο κάτω, για να μην ανοίγουμε τώρα στο σπίτι εδώ πέρα τρύπες και τέτοια. Εδώ ο καναπές με το τραπεζάκι αυτό. Θα πάρω το χειμώνα κάποιο χαλάκι εδώ. Αυτά. Χαμός ακούγεται έξω, τέλος πάντων. Και έχω κλείσει και το πατζούρι. Λοιπόν, ο Χριστάκης κοιμάται, η Λιδία τρώει τα μακαρόνια της. Έχω φυλάξει το Χρήστο για μετά φαγάκι. Αυτά, βρέχει τώρα έξω. Μπουμπουνίζει, ξεκίνησε να βρέχει. Χαμούλης γενικά. Εν τω μεταξύ πάλι δεν ξέρω αν θα τα αφήσω έτσι. Το έπιπλο αυτό, να το βάλω κάπου αλλού, ξέρω. Θα δούμε. Τώρα απλά έτσι τα έκανα. Αυτά. Μέχρι να βρω που μου ταιριάζει καλύτερα και να τα αφήσω. Αυτά που λέτε. Τι άλλο. Αυτά για σήμερα, δεν νομίζω να σας δείξω κάτι άλλο. Πάω να πάρω ανέσεις ένα τυράκι έτσι και τα μακαρόνια να το βάλουμε πάνω λίγο τυράκι τριμμένο. Και σήμερα είναι Σάββατο, θα σας μιλήσω αύριο Κυριακή περισσότερο. Ναι. Κάτσαμε να φάμε κι εμείς, εδώ πέρα σας δείχνω το δικό μου πιάτο σερβιρισμένο. Το τυράκι που πήρα εντωμεταξύ ο Ανέσης είναι αυτό με πρωτεΐνη, το πήρα για να το δοκιμάσουμε. Παίρνω γενικά τέτοια πρωτεΐνη, άμα αρέσουν. Να σας πω ότι ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο, θα το ξανά παίρνω. Ναι. Ο καιρός συνέχισε να ήταν χάλια και συννεφιά και τα λοιπά. Και έφτασε η ώρα σιγά σιγά να πάω τα μικράκια μου για ύπνο. Εδώ πέρα ο Χριστάκης πίνει το γαλατάκι του. Τον έχω κάνει μπανάκι, είναι έτοιμος. Και η Λιδία το ίδιο, μόνο που δεν ήθελε να στεγνώσει τα μαλλιά της σήμερα. Τέλος πάντων, πίνει το γαλατάκι της. Επιτέλους αυτή η μαγική ώρα που κοιμούνται τα παιδάκια σου. Τα έβαλα για ύπνο, όπως είδατε. Πίνουν το γαλατάκι τους και πέσανε για ύπνο. Και έκανα και εγώ το μπανάκι μου και φεύγει όλη αυτή η κούραση από όλη την ημέρα. Ναι. Και βρέχει έξω, ακούω και τις ψυχάλες και αυτά τώρα. Ναι. Πάω να κάνω κάτι τελευταία για να ανεβάσω βιντεάκι. Καλημέρα, καλό μήνα, Σεπτέμβρης επιτέλους. Που έχω ξεχάσει το αίσθημα αυτό να κοιμάσαι χωρίς air condition από τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη. Στη Ρόδο όλο το Σεπτέμβρη με air condition. Ναι. Και εδώ πέρα τώρα, έτσι τις τελευταίες 2-3 μέρες, έτσι τις τελευταίες του Αυγούστου και χθες και αυτές τις μέρες τώρα που ξεκινάνε από Σεπτέμβρη, που δεν τα χρησιμοποιούμε air condition, δηλαδή εντάξει. Έτσι κουβερτούλα, έτσι, ωραίο, ωραίο. Μου είχε λείψει το αυτό, τη δροσούλα, όλο αυτό. Επίσης, μου έχουν πει 2-3, δεν είναι πολλές. Οι δύο με πολύ χάλια τρόπο, η μία τώρα πλέον λίγο σπαστικό, ότι μιλάω πάρα πολύ. Το ξέρετε ότι μιλάω πάρα πολύ. Όταν πετάτε βίντεό μου, τα ξέρετε ότι μιλάω πάρα πολύ, εντάξει. Με πιάνει πολύ λογία μου. Και δεν είμαι μόνη. Αν κάτσετε και ηχογραφήσετε τον εαυτό σας, απλά δεν το γνωρίζετε γιατί δεν το έχετε ηχογραφήσει ποτέ, δεν έχετε βγάλει ποτέ βίντεο. Αν βγάλετε ποτέ τον εαυτό σας, ένα θέμα να θέλετε να πείτε, θα μιλάτε 20 λεπτά. Δοκιμάστε κάτι που θέλετε να πείτε σε κάποιον, να το κάνετε ένα βίντεο ή να το ηχογραφήσετε. Θα μιλάτε 20 λεπτά. Ναι. Εδώ ηχητικά στέλνουμε στο Messenger και στο Instagram και αυτά. Και μιλάμε τα μονόλεπτα στο Messenger, ειδικά 2 λεπτά, 3 λεπτά και τέτοια. Λοιπόν, οπότε ναι, αυτά. Γενικά να ξέρετε, μιλάω πολύ. Καλό μήνα. Έκανα στριφτόπιτα, την έβαλα στο φούρνο. Έβαλα και κοιμά να ξυπαγώσω για να κάνω φαγάκι μετά. Κάνω το φαγάκι μας και φτεδάκια κοκκινιστά θέλω να κάνω σήμερα. Και εδώ πέρα είναι έτοιμο το φαγάκι μας.
Έχω βάλει στα μπιφτεκάκια μέσα και πάπρικα και κάρι και πιπέρι και κανέλα και μοσχοκάριδο και στη σάλτσα τα ίδια μπαχαρικά και σκόνη σκόρδου. Γενικά, ναι, και έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Εγώ βάζω πολύ κάτι από τα μπαχαρικά. Και φρέσκα ντομάτα που είχα στην κατάψυξη, έβαλα φρέσκα ντομάτα μέσα, βγήκε μουρλιά. Απλά μετά δεν ξέρω με τι θα το κάνω, με πατάτες ή με ριζάκι ή με πουρέ. Θα δούμε με τι θα το συνδυάσουμε. Ωραία, για να ετοιμαστώ και να πάμε βολτούλα, να βγούμε. Πάμε να δούμε. Άλλη, σε παράνοια. Και ξέρεις τι, έβαλα και το γυαλί. Το οποίο είναι για το μπλε φως, ξέρετε, απλά. Σαν να μ' αρέσει. Άλλοι φοράνε γυαλιά και δεν τα θέλουν. Εγώ που δεν φοράω γυαλιά, θέλω να πω βέβαια οφθαλμία, γιατί πρέπει να έχω αστιγματισμό. Οπότε, κάποια στιγμή θα φορέσω σίγουρα γυαλιά. Και λέω, άρχισα να το συνηθίζω για το στυλ. Θα σήμερα επέλεξα τα λευκά, έπιασα και τα μαλάκια μου πάνω που σας έδειξα και με το γυαλάκι. Εγώ πήρα μια μπύρα να πιω ανέσεις καφέ, τα παιδιά χυμούς και μετά ήρθαν και δύο φίλοι μας ή πιάνε ένα χυμό, άλλο σκοφιδάκι, καθίσαμε εδώ πέρα κτλ. Ο Χριστάκης εδώ πέρα που είχε βγάλει και τα παπούτσια του, ένα-ένα, είχε βγάλει το πρώτο, μετά βγάλει και το δεύτερο, γενικά καλά πάει αυτό. Και νύχτωσε, καθίσαμε όσο αργά. Λίγο πιο πέρα είχε και ένα περίπτερο και πήγαμε και πήραμε και τυχερές σακούλες στα παιδιά. Πήραμε μία στη Λιδία να δούμε τι θα είχε μέσα. Βέβαια, δεν είχαν κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε πάρει πολύ ωραιότερες τυχερές σακούλες. Λίγο απογοήτευση ήταν, να σας πω την αλήθεια. Και είχε μόνο αυτά τα δύο πράγματα μέσα. Αυτά τα δύο πράγματα. Είχε ένα παζλ και μία μπαλίτσα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ναι, συνήθως έχει 3-4 πράγματα, ξέρω εγώ, και όμως είχε μόνο αυτά τα δύο πράγματα. Και αυτή εδώ πέρα την αγορίστηκε, να την πούμε. Λοιπόν, πήρα απλά μία στο Χρήστο, ήθελα να δούμε τι θα έχει και για το Χριστάκι, ρε παιδί μου, να δω. Πρώτη φορά παίρνουμε για το Χρήστο και είχε αυτά τα δύο. Δηλαδή, εντάξει, πάλι δύο πράγματα μέσα, δεν αξίζει. Καλημέρα, καλημέρα. Εχθές δεν σας μίλησα άλλο. Ήμασταν τρελαλό με τη βολτούλα μας, είχαμε το καφεδάκι μας, είχαν έρθει δύο φίλοι μας. Τα παιδάκια μας παίζανε, η Λιδία κυρίως έριξε ένα παιχνίδι χθες, το κατευχαριστήθηκε σε όλη την πλατεία, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, χαμούλης. Λοιπόν, ψηλαλόγια τώρα, χαμός εκεί παιδάκια, ναι. Λοιπόν, και χθες το βράδυ πως γυρίζαμε τέλος πάντων, και που αποχαιρετηθήκαμε με τους φίλους μας και όλα αυτά, πάθαμε μια ζημιά στο αυτοκίνητο. Καλό πρωτότυπο. Ό,τι παθαίνουμε εμείς κάποια ζημιά γενικά. Τέλος πάντων, να σας το πω και να μην το πιστεύετε. Χάλασε ο συμπλέκτης. Θα σας πω όμως. Εμείς ο συμπλέκτης τον είχαμε ξαναφτιάξει τη ρόδο. Απλά ο μηχανικός τελικά αποδείχτηκε ότι να είναι και αυτό ξαναχάλασε. Και τώρα το πήγαμε χθες το βράδυ. Μας πήρε με τον Ιμάντα ένας φίλος μας που ήταν και μαζί μας. Λοιπόν, και το αντί να το φέρουμε εδώ στο σπίτι, το πήγαμε κατευθείαν στο μηχανικό απ' έξω. Τον πήραμε και τηλέφωνο, του λέμε να το αφήνουμε απ' έξω. Και τέλος αυτό ήταν. Να το φτιάξει σήμερα. Όταν έχουμε νέα θα σας πω. Αν βρει ανταλλακτικό, αν είναι τύπο παράδοτο. Ναι. Γιατί είμαστε και στο Αίγιο, εντάξει τώρα. Δεν είμαστε Πάτρα, δεν είμαστε Αθήνα. Να πας σε 5-6 μαγαζιά να το βρεις. Είμαστε στο Αίγιο, δεν είναι όλα τύπο παράδοτα. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς δεν είχε κάποια δουλειά σήμερα ο Ανέστης. Ναι. Αυτά γενικά. Αλλά ευχαριστώ που μου λέτε και τα δικά σας και είμαι κάπως ήρεμη. Μου γράφει και μια κοπέλα, χάλασε ντουλάπα, χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο, χαλάσαν όλα. Πάρ' το λέει όπως το δίνει ο Χρήστος. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, υπομονή. Τέλειο. Τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Να το κάνω έτσι. Πολύ ωραίο. Ναι, πίσω. Τέλος πάντων, αυτά τα νέα. Αύριο περιμένουμε και το ψυγείο. Βεβαίως, επιτέλους, μετά από τόσες μέρες. Αλλά και αυτό δεν ήταν έτοιμο παράδοτο που σας είχα πει στον Κοτσόβολο. Οπότε ανυπομονώ αύριο να έρθει. Θα το φέρουν δύο άνθρωποι του Κοτσόβολου. Είναι αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα και πήγαιναν να φέρουν τις συσκευές. Τέλος πάντων, οπότε θα
Τι φέρουνε και θα ησυχάσω. Θα φέρουν το ψυγείο. Ναι. Να τελειώσω και αυτό γιατί είναι λίγο δύσκολο. Τα έχω καταφέρει τόσες μέρες χωρίς ψυγείο με τα παιδιά να τρέχουμε μπακάλικα από εδώ από εκεί συνέχεια για χίλια πράγματα. Αλλά εντάξει, πόσο ακόμα. Επιτέλους απλό θα το έχουμε. Και ανυπομονώ. Δεν περίμενα το ποτέ ότι θα ανυπομονούσα τόσο πολύ για ένα ψυγείο. Εντάξει. Πάμε και για ένα μίνι χολάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, μπέικον, ρολό σε φέτες. Μορταδέλα σε φέτες. Πήραμε και ένα τυράκι να το δοκιμάσουμε αυτό εδώ πέρα. Σούπερ τόστ σε φέτες. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και σίγουρα θα το ξαναπάρουμε. Πολύ καλό, εμάς μας άρεσε. Πήραμε μπακέτα. Βασικά ο Νέση θα πήρε τα περισσότερα αυτά. Εγώ πήρα εδώ πέρα το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μ' αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα συνεχίσω να το παίρνω. Και έφτιαξα και το ντουλάπι αυτό εδώ πάνω. Είναι μόνο για τα παιδιά, για το σχολείο και το ταπεράκι του Χρήστου και αυτά. Εντάξει, τώρα για να θα βάλω και το παγουρίνο του που θα το πάρω και τέτοια, για να το φτιάχνω γρήγορα και εύκολα το πρωί ή από το βράδυ να φεύγω και να είμαι έτοιμη. Να μην κάθομαι να ψάχνω τώρα να το να πίσω τα άλλο μπροστά στα άλλα, τα υπόλοιπα με τα δικά μας του σπιτιού και αυτά. Όχι. Τα έβαλα εκεί πάνω να ξεμπερδεύω. Εδώ πέρα το μεταξύ οι κούπες μου θα εκραγούν στο τέλος και έχω κι άλλες, τέλος πάντων. Οπότε που λέτε των παιδιών τα έβαλα όλα εκεί πέρα. Τα μαλάκια μου τα άφησα και στεγνώσανε φυσικά. Γι' αυτό είναι τώρα έτσι στο δικό τους πλανήτη. Λοιπόν, και σας έχω εδώ πέρα τώρα λίγα ψώνια να σας δείξω από marketing. Έχουμε μαζευτεί πάλι εδώ πέρα φίλοι και τέτοια, οπότε θα κάνω πιτούλες για όλους μας. Και θα σας δείξω. Λοιπόν, ντοματούλες σήμερα ίσα ίσα για τις πίτες. Αυτές εδώ πέρα τις σος. Δεν την έχουμε ξαναδοκιμάσει. Καθίστε να ανάψω και αυτό. Λοιπόν, αυτή εδώ. Έτσι για να δοκιμάσουμε και αυτές εδώ πέρα έτσι για πρώτη φορά. Ένα αιστείρο δάκινο που πίνω εγώ. Μπαταρίες που θέλαμε να βάλω και στο ρολόι. Δεν έχω βάλει ακόμα μπαταρία, οπότε πήραμε μπαταρίες να βάλω και στο ρολόι. Εδώ πέρα αυτές τις πιτούλες. Τώρα πόσες έχει μέσα δεν ξέρω. Λέει τώρα κάπου. Τέλος πάντων. Και πήραμε να βάλουμε μέσα. Τώρα άντρα μου. Ναι, θα στο φτιάξω εδώ γύρω κοτόπουλου. Αυτόν εδώ. Είναι 400 γραμμάρια. Εδώ πέρα πατάτες κατεψυγμένες, έτοιμες, κομμένες. Και αυτό είναι εδώ πέρα το γύρο χοιρινό. Αυτός είναι ωραίος, τον έχουμε ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, για όλα αυτά ήταν 20 ευρώ και κάτι 20,5 κάπου και 20,60. Αυτά, για να φτιάξουμε πιτούλες στο σπίτι. Έβαλα πρώτα το γύρο κοτόπουλου σε λαδόγολα έτσι στο φούρνο και εδώ πέρα είναι έτοιμος. Και μετά έβαλα και το χοιρινό και αυτό στη λαδόγολα πάνω. Έκανα και πατατούλες, έκοψα και ντοματούλες και έβαλα και τις πίτες να τις ψήσω έτσι λιγάκι στο αντικολλητικό χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Έτοιμος και ο γύρος μέχρι να κάνω τα προηγούμενα. Και εδώ πέρα είναι και οι πίτες όλες έτοιμες και τώρα ξεκίνησα να τις φτιάχνω. Ξέχασα να σας βγάλω πλάνο, μόνο αυτό εδώ πέρα έχω με τη μία την πιτούλα τη δικιά μου. Είχα κάνει 10 πίτες συνολικά, αλλά μόνο αυτό το πλάνο έχω από τη δικιά μου την πίτα όταν έκατσα να φάω. Η επόμενη μέρα φυσικά όπως καταλαβαίνετε και ανεβάζουν πάνω το ψυγείο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Καλημέρα, ήρθε το ψυγείο παιδιά, ήρθε το ψυγείο επιτέλους, είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πάρουμε και ένα πιο μεγάλο και με δόσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά δεν. Πήραμε ένα καινούριο εκείνη τη στιγμή, απλά δεν ήταν έτοιμο παράδοτο, οπότε περιμέναμε λίγες μέρες να έρθει. Τελικά μια χαρά ήρθε. Πιστεύω θα μας βολέψει, δεν χρειαζόμαστε και τεράστιο, εντάξει, μια χαρά είναι και αυτό. Έκανε, δεν θέλω να διαθέσω τώρα και περισσότερο για ψυγείο. Αυτό προτιμώ αργότερα να πάρω και ένα ακόμα, γιατί μετά ξεφεύγουμε στα 600-700 ευρώ, οπότε πάλι, αν τα βάλεις σε δύο, θα έχεις περισσότερο χώρο. Οπότε αργότερα ίσως ξαναπάρω άλλο ένα ίδιο. Κατάλαβες πώς το λέω. Αυτά. Αργότερα μιλάμε. Μετέπειτα. Τα επόμενα χρόνια θα δείξει. Λοιπόν, έκανα 240 ευρώ και 10 ευρώ ήταν που το φέρανε σπίτι. Οπότε πήγαμε στα 250. Έχουν δώσει εκεί πέρα και την αποδειξούλα του ο Κοτσόβολος, τα πάντα όλα. Και
Έχουμε και την εγγύησή μας. Ναι. Πολύ καλό. Ήρθανε δύο άτομα και το αφήσανε, ούτε να παιδεύονται τίποτα. Όσο τον άλλο με τα μεταχειρισμένα που είχε έναν ανθρωπάκο τον καημένο να κάθεται να παιδεύεται, να κουβαλάει μόνο του ψυγεία. Εντάξει, όπως τώρα συγκρίνει τον Κοτσόβολο, τέλος πάντων. Κατάλαβες ότι είναι το καλό παράδειγμα. Ότι είναι δύο άτομα, δεν παιδεύονται, δεν. Αυτά. Οπότε τώρα θα περιμένω 5 ώρες για να κατέβουν τα υγρά του ρε παιδί μου και μετά. 5 ώρες μου είπανε, το βάζω μπρίζα και μετά από 1 ώρα βάζω πράγματα μέσα. Οπότε θα μας πάρει απόγευμα όλο αυτό. Αυτά. Τώρα θα βγάλω τις ζελατίνες, όμως να το ευχαριστηθώ. Αυτά εδώ εννοώ. Αυτά της καινουργίλας. Έχει και εδώ πέρα αυτό. Δεν μπορώ με ένα χέρι. Αλλά κατάλαβες, έχει και αυτά εδώ να βγάλω. Έχει και αυτό. Και κάπως έτσι είναι μέσα. Βολεύει γιατί έχει και τα ρεφάκια του εδώ πέρα. Να βάζεις. Έχει και εδώ πέρα για τα λαχανικά σου και αυτά από κάτω. Αλλά να ρυθμίσω και αυτά όπως θέλω εγώ. Έχει χώρο δηλαδή. Και έτσι είναι από κάτω. Έβγαλα ό,τι ζελατίνη, ό,τι φενιζόλ και ό,τι ταινία γενικά είχε τα πάντα όλα. Λοιπόν, οπότε είχε και αυτά εδώ μέσα. Τα είχε κάτω στην κατάψυξη. Είχε μέσα λοιπόν αυτά εδώ πέρα. Εδώ. Σας κάνω και ένα πλάνο έτσι. Λοιπόν, θα το περάσω με ένα πανάκι, καινούριο είναι εξάλλου. Απλά εγώ θα το περάσω έτσι με ένα πανάκι ίσα ίσα. Και μετά από 5 ώρες που το βάλω στη μπρίζα, θα περιμένω άλλη μια ωρίτσα και θα αρχίζω να βάζω πραγματάκια το απόγευμα μέσα. Και πίσω είναι έτσι. Γενικά τα έχουν πολύ προσεγμένα. Μόνο εδώ έχει αυτό το φούσκωμα. Αλλά αυτό είναι εργοστασιακό ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή στη μεταφορά τους ήταν άψογο και το φέρανε πολύ προσεγμένα. Λοιπόν, που λέτε, το προσέξαν πάρα πολύ στη μεταφορά οι άνθρωποι και εδώ από τη σκάλα και το σανσέρ και από το ένα και από το άλλο, πολύ καλά. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά τα νέα μας, όσο τώρα αυτό με το αυτοκίνητο, θα φτιάχνει δίνει στο χέρι του, εντάξει. Μοιάζει μια ακόμα. Λοιπόν, και θα ανοίξω όλα βλογκάκι προς το απόγευμα. Τώρα περιμένω να περάσουν 5 ώρες, να βάλω το ψυγείο μπροστά και όλα αυτά. Και θα πάμε να κάνουμε και λίγα ψώνια, όπως καταλαβαίνετε, για να βάλω στο ψυγείο πράγματα. Και αυτά γενικά, ελπίζω να είστε καλά εσείς. Βλέπετε, σας ανεβάζω πάρα πολύ συχνά βιντεάκια. Και καλά πάει. Εσείς πείτε μου πώς περνάτε, πώς είστε. Και επιστρέφετε τώρα και εσείς στην κανονικότητα και στο πρόγραμμα και σε όλα αυτά. Εγώ προσπαθώ να βάλω και τη Λιδία σε ένα πρόγραμμα ύπνου, ας πούμε, να κοιμάται λίγο πιο νωρίς, να προσαρμοστεί λίγο για τις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσει το σχολείο. Γιατί, εντάξει, καλοκαίρι ξέφυγε λίγο από το πρόγραμμά της, δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμα, να κοιμάται λίγο νωρίτερα και η Λιδία. Αυτά. Γενικά, έτσι, mom life και τι να κάνουμε. Το πρωί ευτυχώς πρόλαβα και πήγα και στον μπακάλικο της γειτονιάς και γύρισα και πρόλαβα και τους ανθρώπους που θα φέρανε το ψυγείο, γιατί έτρεχα λίγο το πρωί, αλλά εντάξει. Και εκείνη τη στιγμή που ήρθανε, πριν 5 λεπτά εγώ έκανα μπάνιο και ντυνόμουν, δηλαδή είχα πάει να κάνω ένα ντουζάκι, γιατί είχα περπατήσει, είχα υδρώσει, ήθελα να κάνω ντουζάκι. Και εκείνη τη στιγμή παίρνω τηλέφωνο ότι έρχονται και εγώ κατευθείαν έτσι. Δηλαδή τώρα εντάξει, πάω. Αλλά ευτυχώς εντάξει, όλο το πρόλαβα. Τι να κάνεις, όταν είσαι μόνος σου και τρέχεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Απλά τρέχεις. Και δεν έχεις και άλλη επιλογή. Τι να κάνεις. Λοιπόν, μην σας ζαλίζω. Φιλιά πολλά, σας αφήνω. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι πάρα πολύ σύντομα. Πάω να τα μαζέψω λίγο εδώ πέρα τώρα γιατί τα γκρεμίζουν. Φιλιά πολλά. Γεια σας.